Αρκαδία 938. Σήμερα θα έχουμε κοντά μας το Grand του Πανακανδύλα, το Γιώργο τον Προκόπο. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την αποδοχή. Πώς είσαι, τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ, προς το παρόν καλά. Τουλάχιστον αυτό έχουμε να λέμε. Αυτό, υγεία τώρα. Να ευχόμαστε πάνω απ' όλα και τα υπόλοιπα θα έρθουν. Γιώργο, είδαμε ότι με την απόφαση της ΕΟΚ όλες οι κατηγορίες πλην της Basket League θα έχουν διακοπεί και στο χώρο του μπάσκετ θεωρώ ότι επικρατεί ένας αναβρασμός. Ενώ ρευστά είναι και τα πράγματα στο ποδόσφαιρο, όπως ανακοινώθηκε και σήμερα το πρωί. Ποια η θέση σου ως παίκτης ερασιτεχνικής ομάδας πάνω στο ζήτημα? Η αλήθεια είναι, για να πάρουμε και τις δύο όψεις και να μην κακολογούμε, να μην λέμε στην ουσία λόγια και περιστατικά τα οποία μπορούν να διχάσουν και τις δύο πλευρές, θα είμαστε λίγο ουδέτεροι. Από τη μία βλέπουμε πως ο αθλητισμός σε τοπικό και επαγγελματικό επίπεδο και σε ερασιτεχνικό που είμαστε εμείς έχει πληγεί με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Είναι κάτι το οποίο προσδίδει ψυχική ηρεμία στον καθένα, οπότε καλό να ξεκινήσουμε από εκεί. Αποβάλλει το στρες, αποβάλλει τα άγχη, αποτελεί μια διέξοδο για τον καθένα καθημερινά. Δεν παίζει το χρηματικό όφελος όπως οι μεγάλες κατηγορίες, όπου οι ομάδες βλέπουμε να έχουν παρουσιάσει τεράστια ελλείμματα. Αλλά από την άλλη, αν καθορίσουμε όλα αυτά τα πλαίσια τα οποία έχουν διεξαχθεί μέχρι στιγμής, θα δούμε πως η μετακίνηση των ομάδων από νομό σε νομό, από περιοχή σε περιοχή, οι οποίες πολλές φορές μπορεί να είναι και επικίνδυνες ζώνες, ίσως να αποφέρουν μοιραίες συνέπειες για όλους μας. Θέλεις να μας σχολιάσεις λίγο το νικηφόρο ξεκίνημα της ομάδας σου? Βεβαίως. Η αλήθεια είναι πως έπειτα από πάρα πολύ καιρό, έπειτα από το Μάρτιο στην ουσία, όπου ξαναμπήκαμε επιτέλους στην αγωνιστική δράση, είχαμε τη χαρά όχι μόνο να έχουμε δύο σερίνκες στην αρχή του πρωταθλήματος, αλλά να έχουμε καλύψει και το μείον δύο, το οποίο είχαμε βασικά το παρελθόν, παρελθόν στην ουσία και το κουβαλούσαμε. Επομένως, πλέον αποτελεί ήδη παρελθόν αυτό. Χαρούμενοι σίγουρα, μας δίνει έτσι ένα κουράγιο, μια τόλμη, ένα πάθος για να συνεχίσουμε με κίνητρο καλώς των πραγμάτων μετά την αποδέσμευση των μέτρων, και ευελπιστώ πως με προσήλωση, πάθος και ανταγωνιστικότητα από όλα τα παιδιά και φυσικά γενικότερα οργάνωση προπονήσεις όπως και αυτό επιβάλλεται, να μας δώσει δύναμη για να συνεχίσουμε και στα επόμενα μάτς όποτε οριστούν αντίστοιχα. Προχθές, Γιώργο, σας παρακολούθησα, δώσατε έναν πάρα πολύ καλό αγώνα. Στο νικηφόρο αυτό λοιπόν αγώνα απέναντι στον Πάμισο, πέτυχες 6 τρίποντα παρακαλώ. Αλλά και η ομάδα σας γενικότερα, έτσι σαν σύνολο, πήρε πολλές προσπάθειες έξω από τη γραμμή των 6.75. Θα είναι αυτό το στυλ του παιχνιδιού του Πάνα στη φετινή σεζόν, καλώς οχόντων των πραγμάτων, αν συνεχιστεί το πρωτάθλημα? Μέχρι στιγμής το καλό είναι πως υπάρχει μια ποικιλομορφία όσον αφορά το σκοράρισμα, και αυτό είναι ιδιαίτερα ευχάριστο για όλα τα παιδιά. Όσον αφορά το προχθεσινό παιχνίδι, η αλήθεια είναι πως όταν ο αντίπαλος κλείνεται και παίζει ως όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ζώνη στην άμυνα, είναι λίγο και επόμενο ότι θα τιμωρηθεί από την. Και ευελπιστώ πως τουλάχιστον για τη συνέχεια οι περισσότερες ομάδες, από όσο γνωρίζουμε όλα αυτά τα χρόνια, δεν αρέσκονται στη ζώνη, αρέσκονται στο man-to-man. Επομένως, θεωρώ πως δεν είναι χαρακτηριστικό του παιχνιδιού μας η γραμμή των 6.75. Σίγουρα είναι ένα βασικό προτέρημα. Το τρίποντο πληγώνει, το ξέρουμε όλοι άλλωστε. Εμένα προσωπικά είναι και το αγαπημένο μου στοιχείο. Οπότε, θεωρητικά, όταν έχεις την αυτή την αποτελεσματικότητα έξω από τη γραμμή, έχεις πλάσει ένα πόντο σε κάθε σου επίθεση και εννοεί την ψυχολογία σου. Πολύ σωστά. Είναι βέβαια λίγο νωρίς να συζητήσουμε αυτό που θα σε ρωτήσω τώρα. Είναι μικρό το δείγμα των αγώνων που έχετε δώσει ως τώρα, αλλά πώς κρίνεις το επίπεδο των ομάδων στην Α1 Κασκενόπ? Μέχρι στιγμής η αλήθεια είναι πως εξαιτίας όλων αυτών των μέτρων και των περιορισμών, ακόμη και με προπονήσεις, φιλικούς αγώνες και γενικότερα μία μεσότερη αλληλεπίδραση με το χώρο του μπάσκετ, σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο για όλους, σίγουρα η κάθε ομάδα δεν έχει βρει χημεία. Το διαπιστώνουμε ακόμα και από αυτές τις δύο αγωνιστικές, με κάποια αποτελέσματα τα οποία έχουν έρθει και κάθε ομάδα. Δεν υπάρχει χημεία στις ομάδες μέχρι στιγμής. Νομίζω ότι είναι αυτό αυτονόητο. Ίσως εφόσον επιτραπούν οι προπονήσεις, ακόμα στο ερασιτεχνικό επίπεδο το οποίο βρισκόμαστε εμείς, και παίρνουμε νομίζω την απόφαση 4,5 ώρα που θα έχει ο ΨΑΚ με το Υπουργείο Αντίστοιχα Αθλητισμού, ευελπιστώ πως θα μπορέσει να είναι ένας μήνας για να μπορέσει κάθε ομάδα να οργανωθεί, να βελτιωθεί και να βρει την ουσία του παιχνιδιού της. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, βλέπουμε ότι και τα φαβορί χάνουν. Εμείς φαβορί δεν είμαστε. Εμείς έχουμε πάει ξεκάθαρα
για να ευχαριστούμε το παιχνίδι, για να μπορέσουμε να παραμείνουμε στην κατηγορία. Νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος. Αλλά οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσμα εννοείται πως είναι ευπρόσδεκτο. Ποιος είναι ο στόχος λοιπόν του Πάνα για τη φετινή σεζόν? Ευχαρίστηση παιχνιδιού, το βασικότερο. Ωραίο κλίμα όπως κάθε ομάδα άλλωστε επιδιώκει. Άλλωστε εμείς νομίζω ότι το έχουμε αποδείξει κάθε χρονιά πως αποτελούμε μια παρέα, μια οικογένεια που θα μπορέσουμε όχι μόνο να μπούμε στη διαδικασία του να χτυπήσουμε έναν αγώνα, να αποτελέσουμε μόνο ένα σύνολο για 2 ώρες, αλλά είμαστε κάτι παραπάνω από αυτό. Είμαστε και εξωαγωνιστικά μια παρέα και μια οικογένεια, νομίζω ότι το έχουμε αποδείξει το πράγμα. Αλλά καθαρά ο στόχος όσο πριν είναι η παραμονή, το ωραίο μπάσκετ, το πάθος για αυτό που κάνουμε, μας έχει λείψει. Και ο στόχος είναι πάλι, για να μην τα απολυλογώ, η επιστροφή πάλι στα γήπεδα. Δεν νομίζω ότι αποτελεί κυριότερο στόχο από αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι όσο υπάρχει αγωνιστική δράση, είναι και το κίνητρο για να συνεχίζουμε. Εδώ πριν λίγες μέρες συζητάγαμε για την επιστροφή των φιλάθλων στα γήπεδα και κάναμε την ερώτηση πώς είναι να παίζεις χωρίς φιλάθλους. Τώρα βέβαια μέρα με τη μέρα αλλάζουν τα δεδομένα και πλέον δεν θα υπάρχουν για τον επόμενο μήνα καθόλου αγώνες, οπότε είναι λίγο ρευστά η αλήθεια είναι τα πράγματα. Ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή σας γνωρίζω προσωπικά πολλά παιδιά από τον Πάνα Κανδύλας, όπως και εμείς γνωριζόμαστε και προσωπικά, ξέρω ότι όλοι είστε, ειδικά για σένα που σε γνωρίζω, ότι είστε πολύ άσχολοι, όλοι έχετε και κάποια άλλη δουλειά, ερασιτεχνικά παίζετε άλλωστε. Με τις προπονήσεις βρίσκετε χρόνο, έχετε πρόβλημα γενικά? Μέχρι στιγμής θεωρώ πως, επειδή όπως είπε η ζωή, όλοι είμαστε πολύ άσχολοι, ο καθένας έχει τις δουλειές του, πανεπιστήμιο εννοείται, πολλά παιδιά αποτελούν φοιτητές του κορμού. Νομίζω πως οι ώρες τουλάχιστον μέχρι στιγμής που έχουμε προσδιορίσει εμείς είναι ευέλικτες για όλους. Ο καθένας βασικά όταν θέλει να βρει μία ώρα την εβδομάδα, τη μέρα, ανά 2 μέρες τη διάθεση να κάνει προπόνηση μαζί με τους συμπαίκτες του ή ακόμη και ατομικά, νομίζω πως αν θέλει τη βρίσκει. Οπότε θα πω πολύ απλά πως ναι, θεωρώ πως υπάρχει θέληση, υπάρχουν συγκυρίες πολλές φορές να μην επιτρέπουν, γιατί μην ξεχνάμε ότι πολλά από τα παιδιά μπορεί να έχουν και οικογένειες πίσω. Οπότε εμείς οι νεότεροι, οι οποίοι θεωρητικά έχουμε πληγώσει λίγο τις υποχρεώσεις, πρέπει να καλύψουμε τα κενά αυτά. Άρα νομίζω πως με λίγες υποχωρήσεις και λίγη θέληση στον καθένα, το επιτυχάνουμε και αυτό. Είναι πολύ ευχάριστο αυτό, δεν το συζητώ. Γιώργο, δεν σε έχω ρωτήσει ποτέ, η αλήθεια είναι, αν ασχολείσαι καθόλου με το ποδόσφαιρο, αν παρακολουθείς. Παρακολουθώ αστήρευτα. Έτυχε να παίζω και πριν τον μπάσκετ, η αλήθεια, να έχω ασχοληθεί ενεργά και με το ποδόσφαιρο, στα νεότερα αντίστοιχα χρόνια. Όχι τώρα είμαστε μεγάλοι, είπαμε φοιτητές, είμαστε αντίστοιχα. Αλλά ναι, παρακολουθώ. Λάτε στο Αστέρα Τρίπολη, το έχουμε πει άλλο στο πράγμα. Υποστηρίζουμε τις τοπικές ομάδες και όχι μόνο. Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, έχεις άποψη και θέλω να μου την πεις αφού ασχολείσαι για τον Αστέρα. Τι είναι ο Αστέρας για την πόλη? Η αλήθεια είναι πως εγώ πολλές φορές μπορώ να ακούω πολύ σκληρά λόγια από τον καθέναν, αλλά εγώ θα παραθέσω μια άλλη πλευρά. Από την πλευρά του νέου, από την πλευρά του φοιτητή, από την πλευρά του ατόμου που όλα αυτά τα χρόνια έχει ζήσει κάποιες μεγαλύτερες επιτυχίες του Αστέρα. Είναι όπως είπαμε πριν, όπως έχουν πει και πολλάκις, η έξοδος της φάσης του Europa League, στους ομίλους, τελική κυπέλλων, όλα αυτά προσωπικά εγώ τα έχω ζήσει ούτως ή άλλως. Μέλος με διαρκείας όπως και πολλά άλλα άτομα της παρέας μου κάθε χρόνο. Ο Αστέρας έχει κάνει πηγή οικονομίας για την πόλη. Ξεκινάμε από εκεί. Είναι πηγή αισιοδοξίας, δίνει κίνητρο σε νέα παιδιά, αποτελεί μια ευχάριστη νότα για τον αθλητισμό της Αρκαδίας και της Πελοποννήσου. Έχει αποδείξει ότι με το πέρασμα των χρόνων το brand αυτό έχει καθιερωθεί και συνεχίζει να καθιερώνεται με όλη αυτή τη δυναμική την οποία διαθέτει. Σίγουρα εννοείται υπάρχουν πρωτεργάτες πίσω από όλα αυτά και θεμέλια, τα οποία έχουν δομήσει όλο αυτό το φάσμα, το πλαίσιο το οποίο δίνει όλη αυτή τη δυναμική και αυτό το πάθος προς τους φιλάθλους, όσοι και αν είναι αυτοί εννοείται, γιατί ακούμε γι' αυτό κατακριτέα σχόλια. Εγώ το μόνο έχω να πω πως ακόμη και οι νέοι φοιτητές, για να μιλήσω και από την άποψη της ακαδημαϊκής πλευράς, όλοι οι νέοι φοιτητές οι οποίοι έχουν έρθει στην Τρίπολη αναζητούν τη διέξοδο αυτή, αναζητούν το να δουν παιχνίδια του Αστέρα, θέλουν το υψηλό επίπεδο και νομίζω ότι όλη η πόλη και όλη η ροή της πόλης, όχι μόνο οικονομίας, αλλά κοινωνίας, αλλά και γενικότερα όλων των επίπεδων, χρειάζεται τέτοια αντίστοιχα εγχειρήματα όπως και αυτό του Αστέρα Τρίπολης. Πολύ ωραία μας τα είπες Γιώργο, έτσι να ακούμε και όλες τις πλευρές, γιατί κάποιοι το βλέπουν αμιγώς ποδοσφαιρικά, ενώ υπάρχουν και άλλες οπτικές γωνίες. Πριν κλείσουμε, να μας πεις και εσύ ένα μήνυμα, τι θέλεις να μεταφέρεις έτσι, σε αυτή τη δύσκολη εποχή για το μπάσκετ, ένα μήνυμά σου έτσι, για να κλείσουμε.
Ένα μείγμα το οποίο νομίζω ότι τουλάχιστον για εμάς τους νέους κυριότερα, γιατί είπαμε το πρόβλημα το οποίο όσον αφορά το θέμα του κορονοϊού, είδαμε τις τελευταίες μέρες στοχεύει στις νέες ηλικίες, 18 έως 30, τα ποσοστά τα οποία φαρενώνονται είναι σε αυτές τις ηλικίες. Εγώ θέλω να πω για όλα, σε ακαδημαϊκό, σε αθλητικό, σε όλα τα επίπεδα, να μην είμαστε ασφαλείς, να προσέχουμε αρχικά τους εαυτούς μας, γιατί αν προσέχουμε τους εαυτούς μας, τότε το ατομικό μεταβάθηκε σε συλλογικό συμφέρον. Αν είμαστε προσεκτικοί μέσα σε αυτές τις 30 μέρες που έχουν καθιερωθεί τα μέτρα και έχουν προσδιοριστεί, θεωρώ πως η συνέχεια θα είναι πολύ διαφορετική και ευελπιστώ τουλάχιστον να επιστρέψουν στις παλιές καλές μέρες στις οποίες είχαμε συνηθίσει άλλωστε. Άρα προσοχή και για πάμε και ευθύνη, τίποτα άλλο. Πολύ ωραία, Γιώργο. Εγώ με τη σειρά μου να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας αφιέρωσες χρόνο σήμερα για να συζητήσουμε. Και επειδή, όπως είπα και πριν, σε γνωρίζω προσωπικά και ξέρω ότι η δράση σου και στο Πανεπιστήμιο, γιατί είσαι και φοιτητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο εδώ στην Πελοπόννησο, στην Τρίπολη, και επειδή είσαι ένα παιδί έτσι πολύ άσχολο που ασχολείσαι και κυνηγάς πράγματα για τη σχολή σου, εύχομαι η κατάσταση να σε ευνοήσει και να σε βοηθήσει να συνεχίσεις να κάνεις πράγματα και για σένα και για τη σχολή και για τον αθλητισμό. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Εγώ ευχαριστώ, Ζωή. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε όλους σας. Αρκαδία 938.